Καλησπέρα σας. Ωπ, τι γίνεται, ρε Σιμπίλη. Το βαρέσω αυτό πάλι. Καλησπέρα σας. Ένα, δύο. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Ώρα για μπλε, Λίβερο 107,4. Αντέχουμε. Με έτσι, με γιουβέτσι, αντέχουμε. Πάμε για 13η σεζόν ως ώρα για μπλε. Και 15η συνολικά στο Λίμπερο 107,4. Να δω πώς θα μας βραβεύσουν, Βασίλη Καβαδία, για την προσφορά μας στον πολιτισμό και τον αθλητισμό μέσω του Λίμπερο 107,4. Κοίτα, μην το γελάς. Εγώ και ο Γιώργος Ζαγόρας είμαστε πλέον. Όποιος μας πουλάει τρέλα θα τον διώχνουμε. Είμαστε πιο παλιοί εδώ μέσα. Είμαστε 14 συνεχόμενα χρόνια στο Λίμπερο. Ήταν και ο Θανάσης και ο Τσόρμπα. Δεν υπάρχουν πλέον στο Λίμπερο, οπότε εγώ και ο Γιώργος είμαστε. Άμα θέλετε, πείτε το αντίθετο. Ορίστε! Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Έτσι με το βαμβάκι τα πετάω σήμερα, μπίλι μου. Το βαμβάκι. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Κάποια ψηλά, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, όπως και κάθε μέρα. Άλλωστε, ο Ηρακλής πάντα έχει θέματα σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ και σε βόλεϊ. Έχουμε και μια συνέντευξη προγραμματισμένη για μπάσκετ στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Αρχικά θα ασχοληθούμε με την ειδησιογραφία στο ποδόσφαιρο, με τα δικά σας μηνύματα και με κληροσούλα. Ευκολάκι θα σας βάλω για ένα πολύ ωραίο δωράκι. Καλό καλοκαίρι! Summer Song. Και σας το είπα και χθες, σας το λέω και σήμερα. Όποιος αρχίσει από αύριο αυτά τα καλά χειμώνα και τα λοιπά, καλό χειμώνα, εγώ δεν θα του μιλάω, να ξέρετε, δεν θα του απαντάω καν. Γιατί σύμφωνα με τη θερμοκρασία που έζησα σήμερα στο ασβεστοχώρι, που υποτίθεται έχει δροσούλα, μπίλη μου, σε σχέση με το κέντρο, από τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού η σημερινή. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ. Και το Σαββατοκύριακο ότι πρέπει για όσους μπορούν για θαλασσίτσα είναι. Αφήστε τα καλά χειμώνα. Γιατί το λέω καλά πάντα, το καλό χειμώνα και εγώ θα λέω καλό καλοκαίρι. Με βοηθάει και το τραγούδι του Σατριάνη. Έχουμε κληροσούλα, έχουμε δωράκι και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά την καλή φίλη ακροάτρια, την φίλη και φίλη και ακροάτρια, την Μάρη Λίζα μας, η οποία πριν από μέρες δημιούργησε αυτά τα εκπληκτικά μπρελοκάκια που είναι ουσιαστικά η φανέλα του Ηρακλή και πίσω γράφουν ώρα για μπλε 107,4, πάρα πολύ ωραία. Ήδη κάποιοι από εσάς τα έχετε κερδίσει. Στον φίλο που το έχει κερδίσει και εκκρεμεί, εδώ είμαι όποτε θέλει μπορεί να περάσει από Δευτέρα πλέον, γιατί στο γήπεδο που τον συνάντησα δεν το είχα μαζί μου, το είχα στο αυτοκίνητο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, απαντάτε σε μία από τις εύκολες ερωτήσεις που βάζουμε στο κουιζάκι, γιατί θέλουμε όσο περισσότεροι να συμμετέχετε σε αυτό, στους διαγωνισμούς μας, και σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο, με αφορμή και το μήνυμα της φίλης Νατάσας χθες για το ότι ο Κλίντι, ο νέος Βραζιλιάνος ακραίος του Ηρακλή, μοιάζει με τον Φρανς Γκραβορκά στο Μαλί, στην αφάνα που έχει στο κεφάλι. Εύκολη ερώτηση, χώρα καταγωγής, όχι καταγωγής, η υπηκότητα του, γιατί δεν ξέρω που είναι, σας πω την αλήθεια, η υπηκότητα του Γκραβορκά, η εθνικότητα του Γκραβορκά. Εύκολο, εύκολο. Από πού είναι ο Γκραβορκά? Ο Φραντς Γκραβορκά που είχε πάρει κύπελο με τον Ηρακλή το 2004 στην Οριστιάδα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό 3-1, θυμάμαι καλά τα σετ. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, τη χώρα του Γκραβορκά και αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Περιμένω τις σωστές απαντήσεις σας για να κερδίσετε τα δύο μπρελοκάκια της ώρας για μπλε. Μπλε άσπρο φανέλα, ωραίο μπρελοκ, γράφει. Και ώρα για μπλε, Λίμπερο, όχι Λίμπερο δεν γραφεί, ώρα για μπλε 107,4. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, τη χώρα του Γκραβορκά, αποστολή στο 54526. Έσκασε μύτη το πρώτο mail, περιμένω και τα μηνύματά σας βέβαια για το σημερινό διαγωνισμό από τον φίλο το Μπάμπη, από την Κιανόλευκη Σανγκάη γράφει σήμερα, τώρα μάλλον με δουλεύει. Γιατί Μιαμάρ, πώς τα έλεγε τα άλλα μπίλη μου, Σανγκάη και τα λοιπά. Φωτογραφία δεν μας στέλνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλησπέρα, λέει, γνωρίζουμε μήπως ποιος είναι ο δυνατότερος οικονομικά από τους δύο υποψηφίους.
θα σε στεναχωρήσω, αλλά θα σου πω όχι. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω το ποθενέσχες τους, δεν είναι δυνατό να μπορώ να σου απαντήσω αυτό το πράγμα. Και το θέμα δεν είναι ποιος από τους δύο είναι δυνατότερος οικονομικά. Μιλάς για τον Σορούρ και τον Παπαδόπουλο. Το θέμα είναι ποιος από τους δύο έχει τη διάθεση να βάλει τα περισσότερα χρήματα στον Ηρακλή. Γιατί και να είναι κάποιος δυνατότερος από τον άλλον, αν ο δυνατότερος στείλει λιγότερα από αυτόν που δεν είναι δυνατός, τι να το κάνω. Φυσικά, Κωνσταντίνε μου. Φυσικά, θα βρούμε τρόπο να στο στείλουμε. Μπορείτε να συμμετέχετε και εκτός Θεσσαλονίκης για το σημερινό μας δωράκι. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, το άρρωστο Ηρακλάκι που μας ακούει από την Αθήνα. Οπότε, φίλε μου Μπάμπη, αυτό που έχω να σου πω ότι είναι πιο εύκολο να βρεις πράγματα για τον Παπαδόπουλο στο διαδίκτυο και να ρωτήσεις περισσότερους ανθρώπους από ό,τι για κάποιον Αιγύπτιο. Έτσι το καταλαβαίνεις αυτό, αν μπλέξεις με το Google κτλ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει πολλά λεφτά ο Τόμ Παπαδόπουλος, ασχολείται με Μάρμαρα στην Αμερική, τρελά νούμερα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε το τι διάθεση έχει να βάλει στον Ηρακλή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από την άλλη, αυτό που ξέρουμε απ' έξω για τον Αιγύπτιο, είναι ότι έχει φαρμακευτική εταιρεία. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχει τρελά λεφτά. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Και η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε τα γεγονότα. Τον έλεγχο καλούνται άλλοι να τον κάνουν, παιδιά. Μην το αμπερδεύουμε. Τον έλεγχο καλούνται να το κάνουν αυτοί που θα αποφασίσουν. Και πέρα από αυτούς που θα αποφασίσουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το Υπουργείο Εμπορίου κτλ. Κτλ. Και μιας και αυτό είναι το θέμα των ημερών, εύχομαι να μην είναι πολύ το θέμα των ημερών, να τελειώσει σύντομα και να έχει ο Ηρακλής μεγαλομέτωχο επενδυτή και πρόεδρο, να υπάρχει Δέλτα Σίγμα. Και δεν είναι μόνο ότι το εύχομαι εγώ και φαντάζομαι όλοι σας που ακούτε αυτή τη στιγμή εδώ την ώρα για μπλε, αλλά ότι το επιτάσσει και ο χρόνος, έτσι. Έχουν στενέψει, αυτό το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν στενέψει τα χρονικά περιθώρια. Μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Ή σχεδόν όλα. Και πρέπει να μπουν τα χρήματα για το μετοχικό κεφάλαιο. Την καλησπέρα μου και στον αδερφό μου τον Άγγελο από την Οξφόρδη που μας ακούει καμιά φορά. Οι αγαπημένοι του Ράς παίζουν από κάτω, οπότε τους στέλνω τις ευχές μου. Έχουμε λοιπόν... Α, πολύ καλύτερα. Άρα τα ακουστικά, Μπίλη μου, ήταν για τα θηρία. Τώρα μια χαρά. Για κάνε και το εσωτερικό να δω. Συγχωρέστε με για διακοπή. Τεχνικά ζητήματα είναι αυτά. Καβαδίας είναι κορυφή. Πώς σε λέω, Ασλαμά. Το καλύτερο ηχολήπτη του εκτορόφου. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε ξανά. Ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά τα χρήματα. Έχει στείλει 2 φορές χρήματα, προχώρησε και σε μια δεύτερη αποστολή χρημάτων για τις υποχρεώσεις της ομάδος. Δεν αφορούν τα χρήματα που έχει στείλει, είτε είναι 50.000 ευρώ είτε είναι 100.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο. Αφορούν διευκολύνσεις. Πάρτε τα, σας τα χαρίζω, είναι διευκόλυνση, δεν τα θέλω πίσω. Για τις μεταγραφές, για τα συμβόλαια που πρέπει να υπογραφούν αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, να οριστικοποιηθούν κτλ. Κτλ. Κάτι που ο Σορού δεν έχει κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάρθηκε μια απόφαση από την Επιτροπή τη Διοικούσα του Ηρακλή. Αυτό είναι αποκλειστικά μια πρωτοβουλία του Τόμ Παπαδόπουλου 2 φορές να στείλει χρήματα. Ο Σορούρ, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από την πλευρά του, την πλευρά του Αιγύπτιου επιχειρηματία, είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει όλη τη γραφειοκρατία, να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κτλ. Κτλ. Και μετά να μπει στη διαδικασία να βάλει τα χρήματα. Εδώ ανοίγω παρένθεση σημαντική και θυμίζω ότι για να βάλει κάποιος χρήματα πρέπει να είναι μέλος του Ιδρυτικού Σωματείου. Γι' αυτό και γράφτηκε η γυναίκα του Σορούρ
αλλά και ο ίδιος ο Τόμ Παπαδόπουλος για να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να βάλει λεφτά. Μπορεί το οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Σωματείου να πάει τη Δευτέρα και να βάλει 300 χιλιάρικα. 320 όσα είναι. Σήμερα επισημοποιήθηκε το άνοιγμα για το μετοχικό κεφάλαιο όσον αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό από τη μία που υπάρχει εδώ και 2-3 μέρες, αλλά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου, όποιο μέλος θέλει μπορεί να πάει να καταθέσει 320.000 ευρώ. Και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί και να ρωτήσει τι θα γίνει αν πάνε και οι δύο και τα βάλουν. Το αποκλείουμε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Δεν ξέρω αν το αποκλείετε εσείς. Μπορεί ταυτόχρονα τη Δευτέρα το πρωί να μάθουμε ότι τα βάλαν και οι δύο. Και ξαφνικά υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Ηρακλή αποκλειστικά για το μετοχικό κεφάλαιο, έτσι μην τον μπερδεύουμε, 600 χιλιάρικα. Τι γίνεται? Θα έχουμε δύο μεγαλομετόχους, δύο προέδρους, θα το δούμε και αυτό? Όχι. Αυτό που μεταφέρεται σήμερα λοιπόν από τους ανθρώπους του Ηρακλή είναι το εξής, ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο που μπορεί να είναι ακραίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί να γίνει όμως, δεν αποκλείεται, να βάλουν και οι δύο χρήματα, θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πραγματικά και θα λέμε μετά μόνο στον Ηρακλή γίνονται αυτά. Αν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει οι δυο πλευρές να συναντηθούν ή αν δεν συναντηθούν να έρθουν σε επαφή, να έρθουν σε επικοινωνία, να τα βάλουν κάτω και να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι μαζί. Διότι αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι μαζί, αυτή που θα κληθεί να πάρει απόφαση οριστική για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και της ΠΑΕ, για το ποιος θα είναι ο νέος μεγαλομέτοχος, θα είναι η διοικούσα επιτροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή που είναι τώρα στον Ηρακλή, έτσι. Και που ήταν και από πέρυσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δύσκολη απόφαση, ομολογουμένως, γιατί όποια απόφαση και αν πάρουν, πάντα θα υπάρχει άλλη πλευρά που θα τους λέει θα έπρεπε να αποφασίσετε για τον άλλον. Τώρα με ποια κριτήρια θα αποφασίσουν, οι ίδιοι ξέρουν. Γιατί οι ίδιοι είναι αναγκασμένοι, καλός ή κακός, να κάνουν τον έλεγχό τους, να κατασταλάξουν και να καταλήξουν σε μια τέτοια απόφαση πολύ πολύ σοβαρή για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Οπότε μπαίνουμε σε μια εβδομάδα την πιο κρίσιμη από όλες. Όλα θα τελειώσουν, μπορεί να τελειώσουν και τη Δευτέρα, αλλά όλα πρέπει να τελειώσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. 7 Σεπτεμβρίου, deadline. Και να δούμε αν ένας από τους δύο ή και οι δύο μπουν στη διαδικασία να βάλουν αυτά τα 300 χιλιάρικα. Υπάρχει και το ακραίο σενάριο. Υπάρχει. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά μπορεί να έρθει κάποιος και να πει: Γιώργο, τι θα γίνει αν δεν τα βάλει κανένας? Τότε και οι δύο θα έχουν μείνει στα λόγια και οι δύο θα είναι μια κλασική περίπτωση βλάβης και οι δύο θα το έχουν κάνει αυτό το κομμάτι για το κομμάτι τους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουν κάνει και πολλοί άλλοι πάνω στις πλάτες του Ηράκλη. Εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην βρεθεί κανείς να βάλει αυτά τα 300 χιλιάρικα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που είχαν δεσμευτεί πριν από κανένα μήνα σε ξενοδοχείο της πόλης να συγκεντρώσουν όλοι μαζί 250, για να βρούμε και κάτι άλλο ψηλά, για να μπουν εκεί μέσω πολυμετοχικότητας 300 χιλιάρικα. Εκείνο είναι το ακραίο. Που νομίζω ότι δεν θα πάμε σε αυτό. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν κανένας από τους δύο δεν προχωρήσει. Για να μπαίνει στη διαδικασία ο Τόμ Παπαδόπουλος να στέλνει δύο φορές χρήματα για διευκολύνσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος, για μεταγραφές κτλ. Κτλ. Πάει να πει ότι είναι ζεστός. Για να μπαίνει στη διαδικασία ο Σορούρ να προχωρά όλα τα διαδικαστικά έγγραφα και όσα απαραίτητα χρειάζονται, πάει να πει ότι και αυτός είναι ζεστός. Τώρα, ποιος είναι πιο ζεστός οικονομικά θα φανεί στην πράξη. Ιδού ο τροπαζικός λογαριασμός, ιδού και
ξέρετε τι. Πάντως, αυτή τη φορά σε σχέση με άλλες, με Radio Arvilla, με σενάρια, με φήμες, με οτιδήποτε, μιλάμε για πραγματικό ενδιαφέρον, έτσι, και των δύο πλευρών, είτε μέσω χρημάτων που έστειλε ο Παπαδόπουλος, είτε μέσω των εγγράφων που έχει προχωρήσει ο Σορούρ, είτε της κίνησης και των δύο πλευρών, να γίνουν μέλη του Ηρακλή. Δεν πας να γραφτείς έτσι για να πιεις καφέ. Έχεις το σκοπό σου. Δεν γεννήθηκαν Ηρακλάκια. Βέβαια, στην περίπτωση του Σορούρ, η δήλωσή του ότι το ενδιαφέρον μου προέκυψε βλέποντας βιντεάκια στο διαδίκτυο κτλ. Δεν ξέρω το... δεν λέω ότι δεν το πιστεύω τον άνθρωπο, αλλά... είναι κάπως, δε παιδί μου, ακούγεται κάπως. Δηλαδή, από την Αίγυπτο να είδε βιντεάκια και να θέλει να πάρει τον Ηρακλή. Γίνεται να μην υπάρχει κάποιος που να μην του βάλει ένα φυτιλάκι, ξέρω εγώ. Ή κάποιος που να κρύβεται από πίσω. Δεν το λέω πονηρά, αν και έχουν ακουστεί διάφορες φήμες για το ποιος μπορεί να είναι μαζί του από πίσω κτλ. Κτλ. Αλλά είναι λίγο, είναι, θα το ξαναπώ, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, είναι κάπως. Να ακούς κάποιον επιχειρηματία από την Αίγυπτο, που εντάξει, το μόνο που έχει είναι ότι η γυναίκα του έχει ελληνική υπηκότητα, αλλά πέρα από αυτό να σου λέει ότι παρακολούθησα κάποια βιντεάκια και έμαθα κάποια πράγματα και θέλω να μπω στον Ηρακλή να πάρω την ομάδα. Οκ. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση του Τόμ Παπαδόπουλου είχαμε στροφή, έτσι, γιατί αρχικά η επιθυμία του, η θέλησή του, μετά και την ολοκλήρωση μεταγραφής του Πέτρου Κανακούδη που όπως και να έχει συνδέονται οι δυο τους, ήταν η αρχική του επιθυμία να βάλει ένα σημαντικό ποσό ως χορηγία. Μετά προέκυψε και με τις επικοινωνίες, επαφές που είχε και με τον κύριο Μυροφορίδη και με τους ανθρώπους του Ηρακλή, προέκυψε η 100% επιθυμία του να πάρει την ΠΑΕ και να γίνει αυτός μεγάλο μέτοχος. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαμυστικό διάλειμμα, να διαβάσω και μία ανακοίνωση δύσκολη για ένα πολύ πολύ στενάχωρο λυπηρό γεγονός που συνέβη. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή εκφράζει τη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό του Παναγιώτη Σιδέρη. Ο Παναγιώτης Σιδέρης ήταν από τους μεγάλους χορηγούς και φίλος της ομάδος. Αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της περσινής επιτυχίας της ομάδος και η βοήθειά του ήταν καταλυτική. Στην οικογένεια και στους οικείους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Αγαπητέ Παναγιώτη, καλό παράδεισο. Και εδώ από την ώρα για μπλε να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας και καλή δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Για όσους έφυγαν νωρίς, χιλιά χρόνια Ηρακλής, νομίζω ταιριάζει πάντα αυτό το σύνθημα. Πάμε, Βασίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με μπασκετική κουβέντα. Θυμίζω, έχουμε το κουιζάκι μας την χώρα του Φραντς Κραβορκά. Εύκολο είναι. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και από το Facebook και από το mail στέλνετε όποιος θέλει το μήνυμά του. Θα κερδίσει δύο, ο καθένας από έναν είναι δύο, μπρελοκάκια της εκπομπής της ώρας για μπλε του Λίμπερο 107,4 που έφτιαξε με τα χεράκια της και τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά η φίλη μας, φίλη ακροάτρια, η Μαριλίζα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Την καλησπέρα μου και σε έναν από τους πίστους ακροατές μας, τον φίλο τον Μάνο και στον άλλο τον Μάνο. Ξέρει αυτός. Και οι δύο ξέρετε, να είστε καλά, να είστε γεροί. Συνεχίζουμε παρέα με τον χορηγό μας, τον Καρφόπουλο, με τα χρώματά του. Καιρός είναι να βάψετε το σπίτι σας, να το διαμορφώσετε όμορφα. Αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Καρφόπουλος με δύο καταστήματα, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Το κουιζάκι μας παραμένει. Ποια η χώρα του Φραντς Γκραβορκά, όπως θυμάμαι όταν είχε έρθει τότε, τη σεζόν 3-4, και πρώτο είχα δει το ονοματεπώνυμό του, έκανα μια πρόβα πριν βγω στον αέρα να το πω. Λέω, μην κάνω κανένα σαρδάμ τώρα, γιατί είχε πολλά σύμφωνα μαζεμένα. Φραντς Γκραβορκά. Παιχτούρα. Παιχτούρα ήταν. Ποια η χώρα του. Θα μου ξέφευγε σε παραλίγο. FM κενό ονοματεπώνυμο.
η χώρα του Γκραβορκά, αποστολή στο 54526 και το blue-libero-papaki-yahoo.gr στη διάθεσή σας και το Facebook. Μπορείτε να στέλνετε τις απαντήσεις σας για να διεκδικήσετε δύο ωραία μπρελοκάκια που έφτιαξε η φίλη μας η ακροάτρια, φίλη ακροάτρια η Μαριλίζα, που μας ακούει πολύ συχνά και την ευχαριστώ για το μεράκι της και για το ότι μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτά τα υπέροχα μπρελοκάκια που πόσταρα και σήμερα στο Facebook με τα χρώματα του Ηρακλή να γράφουν πίσω στην πλάτη ώρα για μπλε 107,4. Χθες για αρκετά λεπτά της ώρας φιλοξενήσαμε εδώ τον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον Γιάννη Ορφανό. Όσον αφορά την προετοιμασία, να πούμε για ακόμη μια φορά περαστικά στον πιτσιρικά, τον Δημήτρη Μούχλια, που έχει υποστεί ένα κατάγμα και θα χάσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στο μπάσκετ οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Η ομάδα έχει ενισχυθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενισχύθηκε και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, για τον συγκεκριμένο για τον οποίο αναφέρομαι, νομίζω ότι απλά επέστρεψε στο σπίτι του. Ο λόγος για τον Γιώργο Γιαννουζάκο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και έχει ένα διαφορετικό ρόλο πλέον. Έχουν περάσει και λίγα χρόνια, όχι πολλά, δεν θέλω να το μεγαλώσω. Γιώργο, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Είσαι περίπου σωστός. Περίπου. Ναι, διότι θα μπαίνω και λίγο μέσα στο γήπεδο. Όχι για να παίξω, αλλά για να... Θα μπαίνεις. θα μπαίνεις για να αρπάζεις κανένα διαιτητή ή όχι? Μπα όχι, δεν θα χρειαστεί. Νομίζω φέτος είμαστε... Δεν θα χρειαστεί, λες, Δεν θα χρειαστεί. Δεν τα κάνεις εσύ αυτά. Το τι θα κάνω δεν ξέρω, δεν μπορώ να το... γιατί φέτος έχουμε ένα στόχο μόνο. Σωστά. Καλά, ο στόχος είναι εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο το αποτέλεσμα είναι άλλο. Δεν πειράζει, άλλη μια χρονιά που θα το παλέψουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας. Πόσα είναι τα χρόνια, Γιώργο, που έλειπες από το Ιβανόφιο? Το 2007 νομίζω, 11. Το 7, Ναι, επέστρεψα κάποια φάση στο 12 και είπα να παίξω δωρεάν στην ομάδα τότε που ήταν στη Β' Εθνική και κάτι δεν τους άρεσε μάλλον και... Από τότε δεν ήθελα να ξαναπατήσω, αλλά γιατί πικράθηκα είναι η αλήθεια. Δεν είχες κάνει παιχνίδι τότε, αν θυμάμαι. Δεν έπαιξα καθόλου, έκανα μόνο προπονήσεις. Ναι. Δύο-τρεις και μετά έφυγα. Απλά, εντάξει, μου ζήτησαν οι άνθρωποι που παρακολουθώ την προσπάθεια τους εδώ τα τελευταία τρία χρόνια να γυρίσω να βοηθήσω την ομάδα από αυτό το πόστο και ενώ είχα κλείσει, θα σου πω την αλήθεια, να παίξω άλλη μια χρονιά στη Βέρεια σε μια ομάδα, γάμα εθνική, στον ΑΟΚ Βέρειας, ακύρωσα εκεί πέρα την μεταγραφή μου και τέλος πάντων. Μέχρι πρόσφατα και... έπαιζες κανονικά, έτσι. Μέχρι πέρσι κανονικά έπαιξε γάμα εθνική. Σε γάμα εθνική. 42. Τώρα στις προπονήσεις θα μπαίνεις λίγο, δεν μπορεί. Όχι, εντάξει, τώρα έχω άλλο πόστο πραγματικά. Αλλά αν χρειαστούν κάτι τα παιδιά στο κομμάτι της ψυχολογικό κυρίως, πιστεύω ότι και λόγω της εμπειρίας μου και λόγω της θέσης μου μέχρι πρότινος ως παίχτη εννοώ, θα μπορώ να τους βοηθήσω λίγο παραπάνω από κάποιον που δεν έχει τη δικιά μου προϋπηρεσία στον χώρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι, Γιώργο, ο άνθρωπος που θα είναι ο πιο κοντινός στο τμήμα από τους εκτός αγωνιστικού, αν μπορώ να το πω έτσι σωστά. Δηλαδή, ό,τι, ναι, ναι. Ό,τι χρειαστούμε στα ταξίδια, στις αποστολές, στην ομάδα, στην καθημερινότητα, στις προπονήσεις, ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος είναι εδώ και σας ακούει, κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς έτσι θα είμαι. Και ό,τι χρειαστεί παραπάνω θα το κάνω. Δεν είμαι το άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Αλλά πιστεύω ότι θα με χρειαστεί περισσότερο η ομάδα στο κομμάτι το αγωνιστικό. Δηλαδή να είμαι δίπλα στους παίκτες, να είμαι δίπλα στον προπονητή και να μεταφέρω γενικότερα κατέρωθεν τα προβλήματα, τα θέματα, αν και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν προβλήματα φέτος, στη διοίκηση ή αντίστοιχα στην ομάδα αν υπάρξουν. Να προσθέσω και έναν ρόλο που είμαι σίγουρος ότι το κάνεις ήδη, το ρόλο του DNA, δηλαδή αν και δεν ξέρω το κατά πόσο θα δυσκολευτεί κάποιος με το που φορά φανέλα του Ηρακλή και μπαίνει στο Ιβανόφιο με τον κόσμο να μπει έτσι να αμπολιαστεί, αλλά το έχεις εσύ το DNA από πιτσιρικάς. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εστί Ηρακλής και τι εστί Ιβανόφιο, οπότε όποτε χρειαστεί θα έχεις και αυτό το ρόλο να τους το θυμίζεις. Νομίζω ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ πέρα και μου ζητήθηκε να αναλάβω αυτό το πόστο είναι και αυτός. Ναι. Αυτό που μόλις είπες. Τα παιδιά βέβαια, 5-6 παιδιά είναι από την περσινή ομάδα, έχουν καταλάβει που βρίσκονται. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν χαμπάρι. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι εμείς σαν ομάδα, που είναι άσχημο, θα το πω όμως γιατί είναι η αλήθεια, έχουμε μικρύνει στα μάτια των άλλων.
Μπορεί εμείς να αισθανόμαστε αυτό που ήμασταν, γιατί έχουμε ζήσει στιγμές και οι μεγαλύτεροι ίσως που δεν τις γνωρίζουν, να αρχίσουμε να μικραίνουμε. Βλέπω και ακούω πράγματα που έχουν σχέση με την ομάδα, που αναφέρονται, ας πούμε, σε άλλες ομάδες σε σύγκριση με τον Ηρακλή και θεωρούν, ας πούμε, ότι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο αυτό. Στην Α2 καταρχάς απλευράς ο νόμος της ιστορίας και δυναμικότητας δεν υπάρχει άλλο ομάδα στον Ηρακλή και δεν θα υπάρξει και ποτέ. Δεν το συζητάμε. Ναι, οπότε αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ο Ηρακλής δεν είναι επειδή έχει μείνει εκτός των μεγάλων σαλονιών αυτά τα χρόνια ότι έχει αλλάξει κάτι. Είναι η ίδια ομάδα που ήταν και παλιά. Απλά έχουν αλλάξει τα πρόσωπα και οι καταστάσεις. Νομίζω ότι πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό που λες πάντως, έχεις δίκιο, γιατί δυστυχώς ο Ηρακλής με τα αποτελέσματά του έχει δώσει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε χολαργό, στον οποιοδήποτε κόρυβο, στον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ψυχικό, να μην συνεχίσω να λέω ομάδες, στον οποιοδήποτε χαρίλαο τρικούπι, ντρέπομαι που λέω τέτοια ονόματα, Γιώργο μου, να σκέφτεται ότι θα πάει στο Ιβανόφιο και θα κερδίσει τον Ηρακλή, έτσι. Να πεισμώνουμε. Ναι. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να περάσω. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με τα παιδιά και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι ο Ηρακλής είναι δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Ηρακλής, για να το πούμε και όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Και από πλευράς φιλάθλων κτλ. Έτσι είμαστε. Αυτοί είμαστε. Να μην το πω η πέμπτη, είμαστε μέσα στους καλύτερους πέντε στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ή συμπληρώνουμε την εξάδα. Αυτές είναι οι ομάδες. Είναι συγκεκριμένες. Είναι τρεις μεγάλες των Αθηνών και τρεις μεγάλες Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Είμαστε μία από τις μεγάλες Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό θα το καταλάβουν, πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν όλοι με τη συμπεριφορά μας μέσα στο γήπεδο, την αγωνιστική και την έξω αγωνιστική, ότι αυτοί είμαστε. Και δεν ζητάμε τίποτα άλλο από αυτό που μας αξίζει, αυτό που πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, δεν θα πάμε ούτε να μαλώσουμε κανένα, ούτε να πουλήσουμε τρέλα σε κανένα, ούτε τίποτα. Απλά είμαστε αυτοί που είμαστε. Και θα μπούμε στο γήπεδο να το αποδείξουμε. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Οτιδήποτε άλλο για μένα θα θεωρηθεί αποτυχία. Αν δεν ανέβει η ομάδα δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι θα έχουν αποτύχει παίξει τα λεπτά. Θεωρώ ότι θα έχω αποτύχει εγώ στο έργο μου. Γι' αυτό και δέχτηκα και άφησα τον μπάσκετ που ήθελα να παίξω μια χρονιά, σου πω την αλήθεια, γιατί μου άρεσε να τρέχω ακόμα και ήρθα να κάνω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τώρα, δεν ξέρω ως αθλητής, επειδή ήσουν και σε άλλες πόλεις τα τελευταία χρόνια, είχες υποχρεώσεις κτλ. Το τι εξήγηση, επειδή δεν σου αρέσει ποτέ να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, το τι εξήγηση θα μπορούσες να δώσεις εσύ για την αποτυχία του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψει στην Α1. Ή τα τελευταία δύο, αν θέλεις, ή τα τελευταία πέντε, δεν ξέρω πώς θες. Η ομάδα, σου είπα, έχει αποδυναμωθεί, έχει μικρύνει στα μάτια ακόμα και της ΕΟΚ, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εννοώ. Εντάξει, δεν δίνει τόσο σημασία. Έχουν να προωθήσουν άλλους. Η ομάδα έκανε δύο κακές ήττες πέρσι, ας πούμε, που τους κόστησε το πρωτάθλημα. Με τον Απόλλωνα Πατρών στην ουσία αυτό ήταν εκεί που χάθηκε. Οι δύο ήττες μέσα στο πρωτάθλημα. Που θα είχε το πλεονέκτημα της και θα καθάριζε, ας πούμε, την όλη. Εντάξει. Και τα διοικητικά πριν έρθουν τα τελευταία, τα προβλήματα που υπήρχαν και προβλήματα εσωτερικά πέρσι στην ομάδα. Βεβαίως. Νομίζω ότι εντάξει, είναι γνωστό πλέον αυτό. Έγινε αλλαγή προπονητή προς το τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον μετά από πιο όρημη σκέψη και πιο οργανωμένη σκέψη, η ομάδα που φτιάχτηκε φέτος είναι, θα έλεγα, πιο έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει αυτό που πρέπει, που είναι το αυτονόητο, ας πούμε, για μένα πλέον. Αυτονόητο είναι εδώ και 8 χρόνια. Αλλά... Όχι, δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, πέντε στον συνδιορθώσω. Αυτονόητο δεν είναι εδώ και 8 χρόνια. Γιατί εδώ και 8 χρόνια δεν ήταν η κατάσταση στον Ηρακλή τέτοια που να μπορεί. Αυτονόητο να για το μέγεθος, το top 6 που λέγαμε και τα λοιπά. Έτσι, για το μέγεθος που είπα και στην αρχή. Ναι. Τις πραγματικές καταστάσεις όμως και εν μέσω κρίσης στη χώρα γενικότερη και με τεράστια οικονομικά προβλήματα, με καταστροφή ολοκληρωτική σχεδόν του γυμναστικού συλλόγου, με κόντρα που υπάρχει, γιατί και αυτό νομίζω το, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Υπάρχει μια μικρή κόντρα με το γυμναστικό σύλλογο και την ΓΑΕ. Λοιπόν, εντάξει. Μάλλον κόντρα είναι λάθος λέξη. Διαφωνία. Ακόμα λες. Διαφωνίες. Εντάξει, σε κάποια πράγματα ακόμα διαφωνούμε. Εντάξει, okay, να σου πω κάτι, σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Απλά τον Ηρακλή τον επηρέασε γιατί δεν υπήρχε κάποιος μεμονωμένος άνθρωπος όπως υπάρχει τώρα να στηρίξει το τμήμα του μπάσκετ που είναι ξεχωριστό πράγμα από τον υπόλοιπο γυμναστικό σύλλογο. Όπως το αντίστοιχα είναι και το ποδόσφαιρο. Όπως αντίστοιχα στο παρελθόν ήταν. ΠΑΕΚΑ, και τα λοιπά. Ναι. Ακριβώς. Το μόνο άτομο που στηρίχθηκε πραγματικά από τον γυμναστικό σύλλογο στο παρελθόν ήταν το Πόλε. Ναι. Αλλά ήταν και εποχές διαφορετικές. Δεν κατηγορώ κάποιον. Ό,τι έγινε, Γιώργο. Αντιλήπτω. Εδώ μιλάμε για το παρόν. Αντιλήπτω. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε όλοι Ηρακλειδείς. Πιστεύουμε όλοι σε αυτό που πρέπει να είναι το αυτονόητο για όλους μας και πρέπει να αποδείξουμε, όχι σε εμάς, εμείς το ξέρουμε, στον υπόλοιπο κόσμο ότι εμείς είμαστε αυτοί που ήμασταν πριν από 10 χρόνια.
Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον και να ρωτήσω ξανά τον καλαθοσφαιριστή Γιώργο Γιαννουζάκο και όχι τον γενικό αρχηγό, πώς βλέπει την ομάδα. Έχουν φύγει παίχτες, έχουν έρθει παίχτες, ναι. Έχουν έρθει δύο παιδιά, ο Σοκ και ο Σέσκους, που εσύ τους βλέπεις καθημερινά στην προπόνηση, εμείς έχουμε εικόνα μόνο από τα βιντεάκια, και τους υπόλοιπους που ήρθαν και πρόσφατα, έτσι. Αν θεωρείς ότι είναι πλήρης η ομάδα, αν θεωρείς ότι με βάση και τις όποιες γνώσεις έχεις αντλήσει για τους υπόλοιπους, γιατί κάθε μέρα βαριέμαι να ακούω, ο Νικός είναι το φαβορί και η τάδε ομάδα είναι καλή και η άλλη είναι καλή κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει να μας πεις κυρίως για αυτά που βλέπεις μέσα. Ως ναι. Ενεργεία κατά κάποιο τρόπο παίξε, έτσι, γιατί πρόσφατα έπαιξε. Καλά, η ομάδα είναι καλή, έχει παιδιά που έχουν πάρα πολύ όρεξη, έχει παιδιά που έχουν καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ πέρα. Η τελευταία μας μεταγραφή, ο Σάββας Τζουγκαράκης, είναι αυτός που έλεγε την ομάδα ψηλός να παίζει κοντά στον καλάθι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά με πολύ μεγάλη ένταση και πολύ όρεξη. Και όσον αφορά το κομμάτι του τι ακούγεται από τις άλλες ομάδες τα λοιπά, αυτό θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο, όχι εκτός. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, όχι σε αυτούς μας, τους άλλους. Για μας ξέρουμε τι είμαστε. Και τα παιδιά είναι, ξέρουν και σιγά σιγά και με αυτά που ακούν από μένα και αυτά που βλέπουν να γίνονται αυτές στην ομάδα γενικότερα, το πόσο πιο κοντά είναι οι άνθρωποι στην ομάδα, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί να παίξουμε. Θέλουμε, υπάρχει σαφώς το γεγονός ότι έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι που θα χρειαστεί και επίσκεψη χρόνου, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια τα παιχνίδια που κόστησαν στην ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Οπότε, αν κάνεις μια κακή στην αρχή, δεν σημαίνει ότι θα παρατάσεις. Είναι και αυτό το περίεργο, Γιώργο, με το ότι κουβαλάς στα μεταξύ σου τι έχεις κάνει με το ζευγάρι, με τον αντίπαλο. Έτσι, δηλαδή, πέρυσι ο Ηρακλής με την Πάτρα την πάτησε με τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Κουβάλα λοιπόν μόνο νίκες φέτος μέχρι το τέλος για να μην ασχολείς με κανένα ζευγάρι και να είσαι μόνος σου. Να το πούμε και έτσι. Ναι, μακάρι να γίνει αυτό. Προς παιχνίδι. Μακάρι να γίνει αυτό. Και θα δούμε για τον Ιωνικό Νικές, θα δούμε για τις υπόλοιπες ομάδες πόσο μπορούμε να το κοντράμε τον Ηρακλή. Και σε τι επίπεδο είμαστε εμείς και σε τι επίπεδο δεν είναι υπόλοιπο. Εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας. Σου λέω ότι οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια εποχή να κάνω τόσο δυνατές προπονήσεις. Με τέτοια ένταση εννοείς. Ναι, και βλέπω ότι τα παιδιά ανταπεξέρχονται. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και καλή φυσική κατάσταση, υπάρχει και πολλή διάθεση. Οι παίκτες, οι ξένοι που είπες, πάρα πολύ θετικά παιδιά έχουν δεθεί με την ομάδα. Και θεωρώ ότι φαίνονται σαν να έχουν παίξει ήδη εδώ πέρα. Περιμένουν σαφώς ένα παιχνίδι για μένα με γεμάτο γήπεδο να καταλάβουν και την ατμόσφαιρα την οποία μπορεί. Είναι να, αυτό που λέμε χεράδες και οι δύο. Είναι ηγέτης. Χεράδες δεν θα το έλεγα, αλλά βάζουν. Εντάξει, οκ. Okay. Με την έννοια τους τερπάσουν, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά έχουν όρεξη να παίξουν μπάσκετ και να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Σοκ ιδιαίτερα πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο οργανωτικό κομμάτι. Κάθισε 2-3 μέρες έξω για ένα μικροτραυματισμό που είχε και είχε τρελαθεί, ήταν στην προπόνηση και μόνο που δεν έκλειγε που δεν πήγε μέσα στο γήπεδο. Ήταν πολύ... Δείχνει το παιδί δηλαδή ότι θέλει πραγματικά να τιμήσει όλο αυτό το πράγμα που έχει και η συμφωνία που κάνει το Ρέλε. Πρόγραμμα γνωρίζω για ένα φιλικό παιχνίδι αύριο και είναι το πρώτο σας νομίζω. Ναι, αύριο παίζουμε μια ομάδα από τη Β' Εθνική, το Ανατόλια. Γενικά ξεκινάνε τα φιλικά. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε σε ένα παιχνίδι με την Αγιά στη Λάρισα, η οποία και αυτή θα είναι στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια κατηγορία, ναι. Έχει κάποια φιλικά προγραμματισμένα. Μια ομάδα της Α1 τη Λίμνο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Και μετά, κάποια στιγμή, μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει και το κύπελλο. Και αυτό στην ουσία σαν φιλικά προετοιμασίας το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μακάρι να φτάσουμε και στο πιο ψηλά γίνεται. Δεν το αφήνουμε. Έχουμε όμως ένα πολύ καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Περάσουν, πουλικά θα περάσουν τον πρώτο γύρο, το οποίο θα μας δείξει και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε ένα μήνα. Θα είναι καλό τεστ, ναι. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι εκείνο είναι το crash test πριν την εκκίνηση του αθλήματος. Οι αναμνήσεις, επιστρέφω λίγο σε σένα πάλι, γιατί 11 ναι. χρόνια είναι 11 χρόνια, έτσι δεν είναι λίγο. Οι αναμνήσεις τώρα περπατώντας στο Ιβανόφιο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, πιάνοντας λίγο την μπάλα, λίγο πιο έξω, ξέρω εγώ, στο Κηλικείο, σε καμιά κερκίδα, κάνεις τις βόλτες σου κτλ. Πόσες πάνε και έρχονται συνεχώς, γιατί δεν πέρασες και λίγα και σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι, τα πέρασες. Αν δεν ερχόταν κάποιοι κύριοι που δεν θέλω να κατανομάσω, τώρα δεν θα έφεγα ποτέ τον Ηρακλή. Ναι. Που είχαν σχέση με το βόλεϊ. Αυτοί με διώξανε. Εγώ είμαι Ηρακλής από τη μέρα που γεννήθηκα. Δεν έχω, δηλαδή εδώ μεγάλωσα, εδώ ήθελα να κάνω όλη την καριέρα μου. Είναι πάρα πολλά και τα καλά και τα άσχημα, περισσότερα καλά.
εντάξει, έφυγα με την πικρία ότι δεν καταφέραμε να, ανεβάσουμε την ομάδα αφού ήμουνα και στην ομάδα που έπεσε. Αλλά έχω και την τελικού κυπέλλου Ευρώπης. Έχουμε και προκρίσει επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Νεάπολη. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Έχουμε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι εντάξει. Πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι. Την Ταουγκρές δεν τη λέω, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Η Ταουγκρές είναι τελικό στο πίπο, δεν θα κάνω. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Και παίξαμε κι άλλο μετά με τη Βερόνα. Με τη Βερόνα. Εκείνο λοιπόν, ήταν 20 κάτι εκεί και πόσο ήταν, είχε ξεφύγει η διαφορά. Ήταν 33 εκεί και κερδίζαμε με 21 πόντους. 21 εδώ. 10 λεπτά πριν λήξει το μάτσο. Πω. Δηλαδή το μάτσο φτάσαμε. Ήταν ένας άλλος προημιτελικός με την Ούνιξ Καζάν που χάσαμε εκεί με 12 πόντους. Τους κερδίσαμε εδώ με 12 και πήγαμε παράδειγμα και τους κερδίσαμε με 10 και αποκλειστήκαμε. Πηγαίναμε στους 4 και εκείνη τη χρονιά. Έχει πολλά παιχνίδια να θυμηθείς. Την Ταουγκρές εκείνο το χαμένο κάρφωμα ακόμα νομίζω δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, ούτε εσύ που ήσουν μέσα φαντάζομαι. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι και οι καλύτεροι που το έχουν κάνει. Τέλος πάντων, ήταν, έχουν πολύ ωραία. Πόσο ήσουν τότε με την Ταου? Τότε ήμουν 20. Ήσουν 20, ε? Ναι, ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, είναι κάποια ωραία, κάποια άσχημα, είναι αυτά που τα κουβαλάμε μαζί μας. Και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για DNA, ξέρω πάρα πολύ καλά το πόσο πορωμένος. Μπορώ να πω ότι είσαι περισσότερο πορωμένος με το ποδόσφαιρο, αυτό έχω καταλάβει. Μ' αρέσει πολύ σαν άθλημα γι' αυτό. Βλέποντάς σε κερκίδες να ακολουθείς συχνά πυκνά τον Ηρακλή, όσο σου το επέτρεπε βέβαια τον μπάσκετ που έπαιζες, όσο δεν έλειπες. Τι βλέπεις εκεί? Δεν βλέπω, ακούω. Ναι. Μάλλον θετικά τα βρίσκεις τα πράγματα. Εντάξει, η πορεία που έκανε η ομάδα πέρσι ήταν αναπρόσμενα μάλλον καλή για μένα. Και αφού τα κατάφερε έτσι πέρσι, γιατί να τα καταφέρει και φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Εντάξει, τώρα δεν συζητάμε για το που πρέπει να είναι ο Ηρακλής. Είναι αστείο το γεγονός ότι πήγε και μεγάλη μεταγραφή. Έχεις άποψη για τις μεταγραφές, να σε ρωτήσω δηλαδή, γιατί σε ποδοσφαιρό? Όχι, δεν έχω άποψη για τις μεταγραφές. Δεν έχω, πραγματικά δεν το παρακολούθησα φέτος. Ναι. Αλλά ξέρω, ακούω ότι γίνονται καλά πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα. Και στις τελευταίες 15 μέρες κιόλας είμαι αφοσιωμένος εδώ στο νέο μου έργο, πόστο. Και δεν έχω. Περώνε, θα αρχίσεις να δεις Περώνε πάντως. Πάλι. Καλά, εννοείται. Θα όποτε μου το επιτρέπει το πρόγραμμα. Αν και νομίζω ότι εμείς θα παίζουμε Σάββατο από εδώ στο Σινέα Τρέζη Κυριακή. Και είμαι σίγουρος ότι θα φέρνεις και την ομάδα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα τους φέρνεις. Όχι, μπορώ. Να κάνουμε. Γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Έτσι, είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Και εμείς στην πλευρά μας, γενικότερα σαν ομάδα, θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό το λέω δηλαδή δημόσια, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Χωρίς αυτό δεν είμαστε το ίδιο δυνατοί. Και θα το δουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν, ότι η ομάδα θα δείξει άλλο αγωνιστικό πρόσωπο τους. Δεν θα είναι. Τουλάχιστον στο θέμα της μαχητικότητας και της πίστης του τι έχει να κάνει αυτό στο γήπεδο. Μακάρι, μακάρι, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, ότι δεν απέχεις πολύ από το πώς σκέφτεται ο φίλαθλος και ο οπαδός, ότι είναι πολλοί κόσμος πικραμένος, πληγωμένος, απογοητευμένος, πονεμένος, ό,τι θες βάλει το δίπλα, έτσι, είναι λογικό. Όλα αυτά που είπες ταιριάζουν και είναι αλήθεια, απλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι θα καρποφορήσει, θέλει υπομονή από όλους μας, εμείς την έχουμε και πιστεύω ότι αν την έχει και ο κόσμος του Ηρακλή, θα φτάσουμε στο τέλος να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε και να πανηγυρίσουμε αυτό την άνοδο στην ΑΕΛ. Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γιώργος Γιαννουζάκος, επιστροφή μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Γενικός αρχηγός σε ένα διαφορετικό πόστο. Εντάξει, όσο Ηρακλής είναι και αν αγαπάει όχι την ομάδα. Το ξέρει ο ίδιος και εγώ το ξέρω και αρκετός κόσμος το ξέρει. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει με αφορμή την κουβέντα που είχαμε: έχει ανέβει κατηγορία και επίπεδο από τον Γιαννουζάκο. Θα παίξει κομβικό ρόλο στο παρόν και στο μέλλον του Ηρακλή που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Την καλησπέρα μου και στο φίλο του Βαγγέλη. Σου απάντησα ήδη, Βαγγέλη μου, σεβαστά όλα. Την καλησπέρα και στον κακοπροαίρετο αδερφό μου, τον Κυριάκο. Μην είσαι κακός, είσαι κακός. Είσαι κακός. Εγίνιο, θα πάμε Εγίνιο, πότε είναι, τώρα που το ανέφερες, είναι, κάτσε να δω το ημερολόγιο, Εγίνιο είναι 22. Αύριο στις 7 στο Πανθεσσαλικό Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής, φιλικό, στις 8 Σεπτεμβρίου Ηρακλής Λάρισα στο Καφτανζόγλιο, δεν έχουμε ακόμα, η Λάρισα που θα έρθει δύο συνεχόμενα
Δύο συνεχόμενα μάτσα. Έτσι, γιατί θα παίξει την Κυριακή στο Καφτατζόγλου με τον Άρη και θα παίξει και το Σάββατο 8 του μηνός με τον Ηρακλή. Φιλικό αυτή τη φορά, γιατί υπάρχει διακοπή τη Super League. 16 του μηνός Κυριακή θα παίξει ο Ηρακλής κύπελο, γιατί οι ομάδες της Β' Εθνικής μπαίνουν στο κύπελο με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Περιμένουμε την κλήρωση, νομίζω 7 του μηνός είναι η κλήρωση. Και 22 θα πάει στο Αιγίνιο να παίξει με τον Αιγινιακό. Εκκρεμεί νέα ημερομηνία για το φιλικό με τον Απόλλωνα Λάρισας που ήταν να γίνει 15, αλλά δεν θα γίνει καθώς το 16 υπάρχει κύπελο. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Γιαννουζάκο που επέστρεψε στον Ηρακλή μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε μπάσκετ στην Γάμα Εθνική, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το σταματά, θα είναι πλέον γενικός αρχηγός και θα είναι η ψυχή κατά κάποιο τρόπο των αποδητηρίων και ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Μας είπε και για το φιλικό αύριο, θυμίζουμε, στις 2 προπονησιακού χαρακτήρα με την ομάδα του Ανατόλια στο Ιβανόφιο, ένα από τα φιλικά που θα δοθούν. Για το μπάσκετ να προσθέσω κάτι και για την εφηβική ομάδα, μισό λεπτό, για κάποια τουρνουά που είναι να πραγματοποιηθούν. Το ίντερνετ μου, να μην το πω τίποτα τώρα, μάλλον δεν φταίει το ίντερνετ, εδώ το μαραφέτη φταίει που έχω μπροστά μου. Προσπαθώ μια ώρα να ανοίξω κάτι. Καλό βράδυ Γιώργο και καλή συνέχεια στην εκπομπή, συνέχισε έτσι. Γεια σου φίλο μου Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα κάνω το plan B και θα μπω από το κινητό μου να διαβάσω αυτό που θέλω. Πού είναι? Ελπίζω το κινητό μου να μου το κάνει το χατήρι, γιατί θα μείνουμε μέχρι αύριο εδώ να το διαβάσουμε. Λοιπόν. Η Ακαδημία Μπάσκετ του Ηρακλή ξεκινά τις εγγραφές στα τμήματα υποδομής για αγόρια από 5 ετών. Ελάτε να μάθετε μπάσκετ στο Σύλλογο Αιμοδότη της Εθνικής Ελλάδος. Παροχές για τα παιδιά, εκπτώσεις, εκδρομές και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Πληροφορίες, εγγραφές στο Ιβανόφιο. Τηλέφωνο 6972-635-978. Το Ήρα τώρα συνεχίζει τις εκπλήξεις. Από ό,τι βλέπω εδώ με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, υπάρχει η μπλούζα του Βασίλη Χατζηπαναγίου Playmobil. Φοβερό και αυτό. Στο Ήρα Store, στην boutique στο Κατσάνιο. Υπάρχουν και τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης για να πίνετε το καφέ σας, την πύρα σας, το νερό σας, με το σήμα του Ημίθεου, με το νέο σήμα, όλα αυτά στο Ήρα Store. Ωραία πραγματοδιά είναι αυτά, για να ασχολείται και να τα αγοράζει ο κόσμος, να κάνει τα δωράκια του. Την καλησπέρα και στη φίλη την Καλλιόπη, καλό σου κου Ηρακλάρα και μια καρδούλα μας στέλνει. Να πέρασεις καλά και όλα τα Ηρακλάκια και φυσικά αύριο καλό ταξίδι σε όσους βρεθούν στο Πανθεσσαλικό. Θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Ευθύμης ο Χούτας από τον Βόλο. Στις 7 δεν υπάρχει κάτι άλλο, οπότε full Ηρακλή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, εννοώ ταυτόχρονα τα παιχνίδια της Super League είναι Κυριακή για ΠΑΟ και Άρη, οπότε μόνο Ηρακλή θα ακούτε αύριο. Στις 7 Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής με τον Σπύρο Μπαξεβάρο να έχει την ευκαιρία να δει ολοένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές και να τους χρησιμοποιήσει στο μάτς αυτό που ναι μεν είναι με ομάδα κατώτερης κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει ενισχυθεί, πάει να ανέβει φέτος, μιας και ο Βόλος δεν είναι στον όμιλο όπως ήταν πέρυσι που του πήρε τη θέση. Θα είναι ένα τεστάκι και αυτό για τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Άλλωστε το χρειάζονται, είναι καλό μάλλον που... Μάλλον θα βγάλω και το μάλλον. Είναι καλό που το πρωτάθλημα θα αργήσει, γιατί η ομάδα θα μπορέσει να προετοιμαστεί ολοένα και περισσότερο, να μάθει ο ένας τον άλλον και να αποκτήσει αυτό που λέμε χημεία. Και το πρωτάθλημα τώρα, αν ρωτάτε, ή 29 Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσει. Για την δεύτερη εθνική κατηγορία, νωρίτερα η αγωνιστική υποχρέωση του Ηρακλή επίσημη θα είναι, θυμίζω, το κύπελο 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, εκτός έδρας αναμέτρηση. Πριν πάω στα κλεισίματα, να πω ότι ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα και ο Θωμάς από την Αλεξάνδρεια έχουν κερδίσει τα δύο μπρελοκάκια και θα τους τα στείλω φυσικά. Αν ήταν εδώ θα ερχόντουσαν να τα πάρουν από το στούντιο του Λίμπερο, αλλά από τη στιγμή που είναι εκτός Θεσσαλονίκης θα τους τα στείλω, κανένα θέμα, να τα φοράν στα κλειδιά τους, στο αυτοκίνητό τους, στο σπίτι τους, όπου θέλουν. Είναι πολύ ωραία και να πούμε ξανά ένα ευχαριστώ στην φίλη μας την Μαριλίζα που τα έφτιαξε με μεράκι, τα μπρελοκάκια με φανέλα του Ηρακλή που πίσω γράφουν ώρα για μπλε 107,4. Και ο Κωνσταντίνος και ο Θωμάς είναι οι δύο που τα κέρδισαν. Κλείνουμε.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή, για την ακρόαση, για την παρουσία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρόθα ο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα, θέλω να πιστεύω, με οριστικές εξελίξεις για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Όποιος είναι να πάρει την ομάδα, να την πάρει, να βάλει τα ωραία του λεφτά και να προχωρήσουμε. Και να πάμε παρακάτω. Και ξανά να θυμίσω ότι τα διαρκείας σας περιμένουν και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο γυναικείο μπάσκετ. Ξέρω είναι πολλά, αλλά αυτοί που θέλουν, όσοι θέλουν, όσο μπορούν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.